Να λοιπόν, πάμε, να να δούμε. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεροντόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Υφυπουργέ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Γεροντόπουλε, βεβαίως εσείς είστε από αυτούς που συνεχίζετε το έργο σας στο ίδιο πόστο, χωρίς καμιά αλλαγή, και έχει οπωσδήποτε και αυτό τη σημασία του. Κύριε Γεροντόπουλε, αυτή η αλλαγή, αν θέλετε, ο ανασπασμός ήταν ρίσκο. Ήγη συνεχίζουμε από την περιοχή μας. Ένα να το ακούσουμε κι εγώ, μπορώ να πω το πρώτο τακτικοποιείο, έτσι άλλοτε είναι ιεράρχη των Υπουργείων Αθηνών, και συνεχίζουμε την κάτι την οποία ξεκινήσαμε ακριβώς ήδη που είμαστε την επόμενη φορά. Έχω ένα μικρό πρόβλημα στον ήχο. Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα με συγχωρήσετε, θα το διορθώσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Λέγαμε νωρίτερα για το κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης, τη στροφή στο κοινωνικό προφίλ λοιπόν της κυβέρνησης. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να τρέξουν και όλες οι υποχρεώσεις προς την Τροϊκά και το δημοσιονομικό κομμάτι. Και πώς ακριβώς θα υπάρξει αυτή η συνταγή, ώστε, είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, πρέπει να προσέξουμε τους πολίτες, αλλά παράλληλα πρέπει να υλοποιήσουμε και όλα αυτά που δεσμευτήκαμε. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς. Ή μάλλον, αν θέλετε, την ίδια γραμμή. Οπωσδήποτε θα πρέπει να προχωρήσουμε τα ρυθμίσεις, αλλά οφείλουμε να δούμε και τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Αυτό είναι δεδομένο. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να τα πετύχουμε. Ως τώρα, τη διετία αυτή γίνανε θαύματα και μπορούμε να συνεχίσουμε και στη συνέχεια. Αν μου επιτρέπετε, πραγματικά είναι μια τύχη μέσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα το διορθώσουν οι τεχνικοί μας, κύριε Γεροντόπουλε. Εμείς προσπαθούμε να σας ακούσουμε. Δεν είναι και πολύ καλή. Αν είστε σε κίνηση, αν μπορείτε να σταματήσετε λίγο για να σας ακούσουμε καλύτερα. Βρίσκω αυτή την ρυθμίση ανάμεσα στο τα λάβαρα και στο δημόσιο. Μάλιστα. Ίσως πολύ ωραία. Δεν πηγαίνει τόσο καλά. Καταλαβαίνω λοιπόν. Απλώς η κυβέρνηση αυτή πριν από 2 χρόνια υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Υποσχεθήκαμε ότι θα σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας και θα παραμείνουμε στο ευρώ. Το πετύχαμε. Είπαμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Το κλίμακο και μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε υπολογίσει. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα μοιράσουμε ένα κομμάτι του πλεονάσματος στους αδύναμους και αδικημένους πολίτες. Το κάναμε με όλες τις εισαγωγές που είχαμε. Και βεβαίως θα βγούμε στις αγορές. Όταν το είχαμε πει αυτό, γελούσαν οι υπόλοιποι. Είδατε, λέγαμε ότι το τέλος του 2014 έγινε. Αρχές του 2014 και με πολύ καλύτερη όρη. Και σήμερα είναι ακόμη καλύτερη όρη. Είπε βέβαια, είπε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να δούμε και για φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτό είναι για τη συνέχεια. Αυτό είναι για τη συνέχεια. Βεβαίως και για τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Βεβαίως θα υπάρξει και ελάφρυνση των εργοδοτών στις εργοδοτικές προσφορές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, διότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και το μεγάλο ζήτημα που αναρωτιέται για μένα είναι πώς θα χτυπήσουμε την ανεργία. Την ανεργία των νέων ανθρώπων κυρίως, αλλά και τη συμμετοχή του πληθυσμού. Και βεβαίως είπε ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε και τις αδικίες. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο κύριος Σαμαράς που το είπε ο κύριος Βενιζέλος. Θεωρώ όμως ότι είναι το ίδιο. Καλά, για την κυβέρνηση μιλάμε. Ο κύριος Σαμαράς το είπε και το παρέλαβε και ο κύριος Βενιζέλος. Αυτό είναι και το λέμε από πρώτη στιγμή. Όχι άλλα μέτρα και από εδώ και πέρα. Τα όποιε αποφάσει είναι για να αποκαταστήσουμε τι αδικίε και του πρέπει και να δώσουμε κάτι παραπάνω στου συνεργαστέ τη κοινωνική ομάδα. Ωστόσο, υπάρχουν και τα προαπαιτούμενα για τι δόσει, έτσι δεν είναι, κύριε Γεροντόπουλε? Δηλαδή, κάποια μέτρα θα πρέπει να πάρετε. Τα όποια μέτρα ληφθούν, θα σκεφτούν το να υπάρξουν πιο γρήγορα μεταρρυθμίσει. Οι μεταρρυθμίσει έπρεπε να έχουν γίνει. Όχι τώρα, με αφορμή την κρίση, αλλά θα έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό. Τις κάναμε και σήμερα ήταν, έγιναν πιο δύσκολα και πιο βία. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Κύριε Υφυπουργέ, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι ο ανασχηματισμός ουσιαστικά αποτελεί ένα εκλογικό σχήμα, προβλέποντας μπροστά για εκλογές, διότι αν το υπάρχει... Σε καμία περίπτωση. Η κυβέρνηση αυτή στόχο είναι εξαρτήσει την τετραετία. Δεν ζητάμε καν και εκλογές πιο μπροστά. Βεβαίως, εάν κάποια πράγματα, επειδή δεν ξέρω, έχουν και προεκλογικό σύστημα, και όλα εξαρτώνται από το κοινό δικαίωμα.
αλλά ο στόχος είναι ότι ο Πρωθυπουργός και το λέμε συνεχώς να γίνουν εκλογές την τετραετία, αφού ολοκληρώσουμε το έργο μας και να κρυφτούμε τότε από τις πολίτες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γεροντόπουλο. Κύριε Γεροντόπουλο, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστήσω και καλή επιτυχία στη δουλειά που κάνετε εκεί πέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα.